Σήμερα τα αδέλφια μας Λευτέρης Δημητράκης και Πασχάλης Πρέντι, με τη χάρη του Χριστού μας. Έλα, αδελφέ Λευτέρη. Έλα τώρα όπως είσαι απελπισμένος αμαρτωλός. Έλα τώρα όπως είσαι απελπισμένος. Στον Ιησού μόνο η αγάπη του Ιησού, η αγάπη του Χριστού σώζει και σε. Μόνο η αγάπη του Ιησού, η αγάπη του Χριστού σώζει και σε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί και όλους εμάς μας έσωσε η αγάπη του Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί η αγάπη αυτή δεν έχει τελειωμό, καθώς ο Θεός είναι αγάπη, μας φανερώνει και το δρόμο στον οποίο θέλει να περπατήσουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Ένα ένδοξο τέλος και μια ουράνια βασιλεία που θα κληρονομήσει ο λαός του Θεού. Με τη χάρη του Κυρίου, θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από τις Παροιμίες στη σελίδα 588, κεφάλαιο Σίγμα. Θα διαβάσουμε από το 6. 588 σελίδα, κεφάλαιο σίγμα, κεφάλαιο 6, εδάφιο 6. Είπαγε προς το Μίμιγκα, «Ω οκνηρέ, παρατήρησον τα σοδούς αυτού και γίνουν σοφός, ώστις μη έχουν άρχοντα, επιστάτην ή κυβερνήτην, ετοιμάζει την τροφήν αυτού το θέρος, συνάγει τα στροφάς αυτού εν το θερισμό, έως πότε θέλεις κοιμάσαι, οκνηρέ, πότε θέλει σηκωθεί εκ του ύπνου σου, ο λίγο ύπνο, ο λίγο νησταγμό, ο λίγη συμπλοκή των χειρών ει των ύπνων, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ω ταχυδρόμο και ενδιά σου ω ανήρ ένοπλο. Αμήν. Καθώ προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, θέλω να μου δώσει ένα μήνυμα σήμερα για την Εκκλησία, για τα αδέλφια αλλά και για μένα. Ο Θεό έβαλε στην καρδιά μου αυτό το μικρό μυρικαστικό, το μυρμήγκι. Είναι τόσο μικρό που πολλές φορές δεν του δίνουμε σημασία και καμιά φορά όταν το σπίτι μας γεμίζει με μυρμήγκια, τα σκοτώνουμε. Αλλά το μυρμήγκι τι κάνει? Πάει και μαζεύει ό,τι μένει από υπόλοιπο τροφής, οτιδήποτε. Και το πάει στη φωλιά του. Είναι ένας πάρα πολύ καλός εργάτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και ο Θεός εδώ, μέσα στο Λόγο Του, μας προτρέπει να πάμε στο Μέρμιγκα και απευθύνεται σε ανθρώπους με τη λέξη «οκνηρέ». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ο οκνηρός είναι αυτός που αποφεύγει τη δουλεία. Δηλαδή, εις γνώση του κάνει αυτό που τον ευχαριστεί και μόνο, τίποτε άλλο. Δηλαδή, ο οκνηρός δεν είναι ο δούλος του Θεού, δεν είναι αυτός ο οποίος υποτάσσεται στο Λόγο του Κυρίου, στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι αυτός ο οποίος παρατηρεί το μέρμιγκα και προσπαθεί να το μιμηθεί, αυτό το μικρό έντομο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Όμως ο Κύριος θέλει να παρατηρήσουμε το μυρμήγκι. Είναι φοβερό αυτό, αδελφιά μου. Υπάρχουν και άλλα ζώα πιο δυνατά. Το λιοντάρι, η αρκούδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος μας πηγαίνει στο πιο μικρό έντομο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και λέει να παρατηρήσουμε τις οδούς αυτού και να γίνουμε σοφοί. Άρα το μυρμήγκι έχει σοφία. Έχει σοφία που του έχει δώσει ο Θεός. Από τότε που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Από τότε που έφτιαξε τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Αυτό το μικρό έντομο έχει σοφία από τον Θεό. Τη σοφία που ο Θεός δίνει σε εμάς. Την άνωθε, όχι τη γήινη, τη ζώδη και τη δαιμονιώδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Αυτό την έχει. Και ο Θεός θέλει να αποκτήσουμε και εμείς σοφία. Και να βλέψουμε στο μυρμήγκι. Να παρατηρήσουμε, λέει, τις οδούς του. Και να γίνουμε σοφοί. Γιατί το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, το καλοκαίρι που εργάζεται και μαζεύει την τροφή του, δημιουργεί δρόμο, οδό.
Δηλαδή, πολλές φορές θυμάμαι έτσι, μέσα στα χωράφια, έβλεπες μία μικρή γραμμούλα με μικρά μαύρα μυρμήγκια, τα οποία ασταμάτητα δουλεύουν. Ασταμάτητα. Ξέρουν πότε είναι η εποχή που θα ξεκινήσουν να δουλεύουν και ξέρουν πότε είναι η εποχή που θα σταματήσουν. Αλλά τον καιρό που σταματάνε, τι κάνουν? Απολαμβάνουν τον κόπο του έργου τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Απολαμβάνουν αυτό το οποίο δεν έχει οκνηρός. Γιατί ο οκνηρός δεν δουλώνει τον εαυτό του, δεν υποτάσσεται στον Κύριο. Άρα αυτός ο οποίος υποτάσσει τον εαυτό του στον Θεό έχει καρπό καλό και καρπό πολύ. Και αυτός ο καρπός μένει. Γιατί και τα μυρμήγκια, αγαπητά μου αδέλφια, τον καρπό που μαζεύουν μέσα στη γη, τον αποθηκεύουν και τον έχουν και τρώνε και περνάνε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ο Θεός έδωσε σοφία. Και σοφία θέλει να δώσει και σε εμάς. Ως της λέει, μη έχουν άρχοντα, επιστάτη και κυβερνήτη, ετοιμάζει την τροφή αυτού, το θέρος, συνάγει τα στροφάς αυτού, εν το θερισμό. Αυτή είναι η εποχή του. Η εποχή που εργάζεται είναι το καλοκαίρι. Και εμείς, σαν παιδιά του Θεού, ο Κύριος μας παραγγέλει να εργαζόμαστε. Όχι για την τροφή τη φθυρόμενη, αλλά για την τροφή τη μένουσα, η ζωή είναι αιώνια. Και ποια είναι αυτή η τροφή, αδέλφια μου? Ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό το οποίο μας δίνει κατεύθυνση και οδηγία στη ζωή μας, να περπατάμε στο δρόμο που θέλει ο Θεός. Και ο δρόμος αυτός είναι ένδοξος. Πολλές φορές θεωρούμε τους εαυτούς μας μικρούς, ίσως και αδικημένους. Και εγώ έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση πάρα πολλές φορές. Γιατί σαν παιδιά Θεού, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, έχουμε μια συγκεκριμένη πορεία. Το μυρμήγκι έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Πρέπει να πάει στο χωράφι, να μαζέψει το καρπό, το σπόρο και να το πάει στη φωλιά του. Και εμάς η πορεία μας είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Και αυτό είναι τιμή για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Γιατί να ξέρουμε ότι στην πορεία αυτή που μας έχει χαρίσει ο Κύριος, Εκείνος προπορεύεται. Εκείνος οδηγεί τα βήματά μας. Πότε όμως? Όταν εμείς δεν είμαστε οκνηροί. Όταν δουλώνουμε τον εαυτό μας τον Ιησού Χριστό και κάνουμε όλα όσα Εκείνος μας παραγγέλει. Και τι μας παραγγέλει? Αυτά τα οποία γράφει ο Λόγος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και η πορεία αυτή είναι καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν μπορούμε όμως να το καταλάβουμε. Αδέρφια μου, δεν μειονεκτούμε με τους ανθρώπους του κόσμου που δεν γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό. Είμαστε σε πολύ πλεονεκτική θέση. Γιατί πατέρας μας είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Κύριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ετοιμάζει την τροφή αυτού το θέρος, συνάγει τα στροφάς αυτού εν το θερισμό. Και εμείς έχουμε τροφή. Έχουμε την τροφή για το σώμα μας, για τη σάρκα μας, αλλά έχουμε και την τροφή την πνευματική. Καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Τρώω από το Λόγο του Θεού. Καθημερινά. Αφιερώνω λίγο χρόνο για τα πράγματα του Θεού. Δίνω δόξα στον Κύριό μου. Όταν το πρωί σηκώνομαι, προσεύχομαι. Ζητάω από τον Κύριο οδηγία. Ζητάω από τον Κύριο να με προστατεύσει. Ζητάω από τον Κύριο να προπορευθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Δεν είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, αδέρφια μου. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Και αυτός ο οποίος παίρνει δύναμη από τον Ιησού Χριστό είναι αυτός ο οποίος τρώει το Λόγο του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος εργάζεται. Όχι ο οκνηρός, αλλά ο δούλος, ο εργάτης, αυτός ο οποίος έχει φόβο Θεού μέσα στην καρδιά του. Εκείνος ο οποίος υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και ερχόμαστε στο 9 εδάφιο που λέει, «Έως πότε θέλεις κοιμάστε οκνηρέ, πότε θέλεις σηκωθεί εκ του ύπνου σου?» Δεύτερη φορά. Οκνηρός. Αυτός που αποφεύγει τη δουλεία. Ο Θεός να μας φυλάει. Να μην είμαστε οκνηροί, αδέλφια μου. Και πότε γίνομαι οκνηρός? Όταν λέω, έχει ο Θεός. Δεν πειράζει. Ας μην πάω στην εκκλησία. Ένας καλός τρόπος να φυλαχθώ από τον κορονοϊό, λέω για παράδειγμα.
είναι να μείνω σπίτι μου. Θα βάλω και λίγο το ίντερνετ, να δω κανένα κήρυγμα και θα περάσουν οι μέρες, μπορεί οι εβδομάδες, μπορεί οι μήνες, μπορεί και ο χρόνος και εγώ θα έχω μείνει στον καναπέ μου να κάθομαι και να φαντάζομαι και να είμαι έξω από τα πράγματα του Θεού. Και τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Αυτό που λέει στο 10. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις των ύπνων, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Και ξαφνικά είμαι έξω από το θέλημα του Θεού, χωρίς να το καταλάβω. Γιατί δικαιολογώ την τεμπελιά μου. Δικαιολογώ αυτό το οποίο ο Θεός δεν θέλει να έχω. Λέω, δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα. Όχι, έγινε. Έγινε. Ο Θεός θέλει να δίνουμε το παρόν και στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και ευχαριστούμε που όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που επέτρεψε, η Εκκλησία ποτέ δεν έκλεισε. Και θα σας πω κάτι, αδέλφια μου, το οποίο έχει χαραχθεί στην καρδιά μου. Την περίοδο του κορονοϊού, όταν η Εκκλησία ήταν ανοιχτή για τους αδελφούς τους πρεσβύτερους και ερχόμασταν στην Εκκλησία και καθόμουν εκεί στο έδρανο, όταν ο αδελφός κήρυτε το Λόγο του Θεού, ο ήχος πήγαινε και ερχόταν μέσα στην Εκκλησία. Μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν υπήρχαν ψυχές να ακούσουν τον ήχο, να τον απορροφήσουν τον ήχο. Και πήγαινε ο ήχος και ερχόταν. Βέβαια κηρύττωταν. Αλλά δεν υπήρχαν ψυχές. Και είχα μεγάλη απορία. Λέω, Χριστέ μου, λέω, πώς καταντήσαμε έτσι? Άρα και εγώ πρέπει να πάρω μια θέση. Πρέπει να έρχομαι στην Εκκλησία. Να ακούω το Λόγο του Θεού. Ξέρετε γιατί, αδέρφια μου? Γιατί σήμερα έχω ένα αίτημα. Θέλω ο Κύριος να έρθει να μου μιλήσει. Θέλω ο Κύριος να μου απαντήσει σε κάτι πολύ σοβαρό. Θα πάρεις την απάντησή σου και μέσα από την Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί η Εκκλησία, αδέλφια μου, κηρύττει το Λόγο του Θεού. Δεν λέει τίποτε άλλο έξω από το Λόγο και το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και θα σε ανορθώσει. Θα ανορθώσει τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατά σου. Και μπορεί να λες, Κύριε, απέκαμα. Δεν έχω δυνάμεις. Όλα γύρω μου γκρεμίζονται. Θέλω τη βοήθειά σου. Και ο Κύριος θα έρθει να σε βοηθήσει. Θα έρθει να σε ενισχύσει. Θα σου κρατήσει το χέρι, θα σε στηρίξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Να μην μικραίνουμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, αδέρφια μου. Ο Θεός δεν μας έσωσε για να πολεστούμε, για να χαθούμε, για να τεμπελιάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ο Κύριος σου έχει δώσει ένα έργο. Σου έχει δώσει μια πορεία. Σου έχει δώσει το Λόγο του. Και σου λέει, δες το μυρμήγκι. Τι είναι το μυρμήγκι? Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Με το δάχτυλό σου το σκοτώνεις. Αλλά αυτό όμως έχει σοφία από τον Θεό. Και ο Κύριος θέλει να το μιμηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Δεν είναι θαυμαστός ο Λόγος του Κυρίου? Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και λέει ότι έρχεται ο ύπνος, ο νησταγμός. Λίγο ξεκινάει αυτό. Έρχεται έπειτα η συμπλοκή των χειρών στον ύπνο. Κάνεις και τα χέρια έτσι. Ξαπλώνεις τον καναπέ, ξαπλώνεις το κρεβάτι. Ο κόσμος έξω χάνεται, εσύ χαμπάρι δεν παίρνεις. Τα αδέλφια είναι στα γόνατα, προσεύχονται, γιατί ζούμε τους έσχατους καιρούς. Και εσύ κάθεσαι στον καναπέ σου, μπορεί να ανοίξεις και την τηλεόρασή σου και να απολαμβάνεις τη ζωή. Το τέλος όμως έρχεται. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε έτσι, αδέρφια μου. Και έπειτα λέει, η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος. Ο ταχυδρόμος φέρνει συστημένα γράμματα. Άρα εδώ τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι εάν εγώ ακολουθήσω αυτή την πορεία στη ζωή μου, το τέλος έρχεται. Δεν γλιτώνω. Έρχεται, λέει, η πτωχία σαν ταχυδρόμος. Συστημένο γράμμα θα σου φέρει. Και αν είμαι έξω από τα πράγματα του Θεού, αν βρεθώ έξω από την Εκκλησία, τι θα κάνω? Τώρα που είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα που είναι η μέρα σωτηρίας, να μην σκληρύνω την καρδιά μου όσο εν το παραπικρασμό. Όπως κάνανε οι άνθρωποι του Θεού, ο λαός Ισραήλ, και άφησε τα κόκαλά του στην έρημο. Το φαντάσαι να γίνει αρπαγή τώρα? Και εγώ να μείνω εδώ, θα μιλήσω για μένα. Και να σκέφτομαι την ώρα της αρπαγής ότι, ξέρεις τι, ήρθε και ο λογαριασμός της ΔΕΗ,
πολλά τα λεφτά, δεν έχω να το πληρώσω, να πάω για διακανονισμό, να μην πάω, να κόψω λίγο τα έξοδα από εδώ, να κάνω οικονομία, να μπορέσω να πληρώσω. Μη γέννητο. Να αγρυπνούμε, να προσέχουμε και να προσευχόμαστε, για να μην εισερχόμαστε εις πειρασμό και να μην κάνουμε τη χάρη στον εχθρό της ψυχής μας, αδέλφια μου. Να μας πλακώνει μέρημνα και να μπαίνει μέσα στην καρδιά μας, αλλά να πηγαίνουμε στον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και θέλω λίγο να πάω και στην Καινή Διαθήκη, γιατί στη σελίδα 873, στο κεφάλαιο ΚΕ, και θα διαβάσω από το 21, γνωρίζουμε εδώ που λέει ο Λόγος του Θεού για τους δούλους και τα τάλαντα, και σε έναν από αυτούς, μάλλον σε δύο από αυτούς, από τους τρεις, λέει: «Έβγε δούλε καθέ και πιστέ, εις τα ολίγα στάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου». Μιλάει στο δούλο που του έδωσε 5 τάλαντα και εκείνος εργάστηκε και ο Θεός του χάρισε άλλα 5. Και πιο πάνω μιλάει για έναν δούλο που του χάρισε 10 τάλαντα και εργάστηκε και έφερε άλλα τόσα. Και λέει τώρα στο 22, «Προσερθών δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, Κύριε, 2 τάλαντα μου παρέδωκας, ιδού, άλλα 2 τάλαντα κέρδισα επ' αυτούς». Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε, συγγνώμη, 2 ήτανε. «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα στάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου». Και έρχεται τώρα ο τρίτος δούλος και λέει, «Προσερθών δε και ο λαβών το 1 τάλαντο, είπε, Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας. Και φοβηθείς, η πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου εν τη γη. Ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, πονηρέ δούλε και οκνηρέ». Να τους πάλι οκνηρός. «Ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν μου εις τους τραπεζίτας και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το εμόν με τα τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα, διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και το αχρίον δούλο ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο. Εκεί θέλει είστε ο τριγμός, ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Άρα το τέλος του οκνηρού είναι ο τόπος όπου εκεί θέλει, λέει, είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και εγώ τι κάνω? Ο Λόγος του Θεού, αδέλφια μου, αν δώσουμε χώρο και τόπο στον Κύριο, με τη χάρη του Θεού και καθώς θα προπορεύεται ο Χριστός στη ζωή μας, μπορούμε να τον πράξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Γιατί αν στηριχτούμε στις δυνάμεις τις ανθρώπινες, θα αποκάμουμε. Και στο τέλος θα γίνουμε οκνηροί. Γιατί θα δικαιολογηθώ, θα πω, ξέρεις τι, δεν μπορώ εγώ να προχωρήσω με τον Κύριο. Είναι δύσκολη η ζωή με τον Χριστό. Πρέπει στη δουλειά μου να κάθομαι στο γραφείο μου, να μην συμμετέχω στα αστεία του κόσμου, στην καταλαλιά, δυστυχώς. Δεν μπορώ να γίνω ένα με τον κόσμο. Μα βέβαια δεν μπορούμε να γίνουμε ένα με τον κόσμο, γιατί πρέπει να είμαστε ένα με τον Ιησού Χριστό. Και να περπατήσουμε με τον Κύριο. Και προηγουμένως παροιμίες διαβάσαμε ότι ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός και η πτωχία, λέει, έρχεται σαν ταχυδρόμος. Δηλαδή αρχίζω και κοιμάμαι. Έτσι κοιμήθηκαν και οι μαθητές του Κυρίου. Στη διπλανή σελίδα, στο εδάφιο 40 και στο κεφάλαιο ΚΣ, λέει, και έρχεται, λέει, προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, «Ούτω δεν ειδηνήθετε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Και ξαναπήγε πάλι. «Εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον, Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γινθείτε το θέλημά σου. Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι.
και αφήσας αυτούς, πήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, ιδού επλησίασεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται ισχύρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν, ιδού επλησίασεν ο παραδίδομαι. Την πιο κρίσιμη στιγμή, και ενώ ο Κύριος ήθελε οι μαθητές του να αγρυπνούνε και να μείνουν στα γόνατα, όπως έκανε εκείνος όλη την περίοδο της διακονίας του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χριστό, γιατί είναι το καλύτερο παράδειγμα, είναι το τελειότερο παράδειγμα. Τον καιρό της σαρκός αυτού, την περίοδο της διακονίας του εδώ στη γη, έδωσε το καλύτερο παράδειγμα. Εργαζόταν τη μέρα και προσευχόταν το βράδυ. Και εμείς πρέπει να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Το μυρμήγκι δουλεύει το καλοκαίρι και ζει το χειμώνα και ξαναέρχεται πάλι το καλοκαίρι και δουλεύει και μαζεύει την τροφή του. Θέλω ο Λόγος του Θεού να είναι η καθημερινή μου τροφή. Δεν θέλω να δικαιολογούμε και να λέω, Κύριε, δεν πρόλαβα σήμερα να διαβάσω. Δεν θέλω να λέω, Κύριε, δεν πρόλαβα να έρθω στην Εκκλησία. Θέλω η μέρημνά μου να είναι το θέλημα του Θεού. Και ανθρωπίνως δεν μπορώ να το κάνω, αλλά ευχαριστώ τον Θεό, γιατί Εκείνος μπορεί να με βοηθήσει και να κάνω το θέλημα του Θεού, αδέλφια μου. Να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Να ακολουθούμε τον Κύριο. Να μην ντρεπόμαστε για τον Κύριο. Δεν θα το ξεχάσω όταν πριν λίγα χρόνια βρέθηκα σε ένα πλοίο με Νιγηριανούς αδελφούς. Όταν τους άκουγα να προσεύχονται, γιατί είχαμε συνάδρηση στο πλοίο, πηγαίνανε με εξουσία σαν παιδιά Θεού στον Κύριο και λέγανε, τελειώνοντας την προσευχή τους, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί αυτό το οποίο σου ζητήσαμε θα μας το δώσεις. Άρα, αν εγώ μεριμνήσω στο να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, δεν θα έρθει ο Κύριος να με βοηθήσει και να πάρει τη μέρημνα. Να τη ρίξουμε τη μέρημνα απάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Να μας ελευθερώσει ο Κύριος από κάθε βάρος. Από κάθε τι το οποίο μας κρατάει πίσω. Από κάθε τι το οποίο μας κάνει να βραδυπορούμε και να κουτσένουμε και να τρέξουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος να μας ευλογεί, να μας δίνει δύναμη και πάντοτε να δοξάζεται στη ζωή μας. Αμήν.